Τράπεζα του Βατικανού διέθεσε 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά ρουβλιών ώστε να προμηθευτεί φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όπως αναφέρει το Defense.gr, έτσι γίνεται το πρώτο κράτος στον κόσμο που πλήρωσε το ρωσικό φυσικό αέριο σε ρωσικά ρούβλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βατικανό είχε καταδικάσει τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Αυτό εξηγεί γιατί σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν θα ζητήσει άμεσα από τις άλλες χώρες να πληρώνουν σε ρούβλια για το φυσικό αέριο, δίνοντας ανάσα κάποιων ημερών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.